στη Χαλκίδα έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος μαθήματα τριών κατευθύνσεων, τα basic skills, τα οποία τα έκανε η συνάδελφος από το κατάστημα κράτησης, η Μαρία Ιβάπα, technical skills που επικεντρώθηκαν στην εκπαίδευση των κρατουμένων στη δημιουργία στρωμάτων, τα οποία τα έκανε ο συνάδελφος από το κατάστημα, ο Παναγιώτης ο Φαφούτης, και μαθήματα soft skills, τα οποία τα έκανα εγώ και περιλάμβαναν δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες συνεργασίας και θέματα αυτοεκτίμησης. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι όλοι πήραν πολλά πράγματα από το πρόγραμμα. Αυτή ήταν μια εικόνα που ήρθε και από την εντύπωση την δική μας ως εκπαιδευτική ομάδα, αλλά και από την αυτοαξιολόγηση των ίδιων των κρατουμένων. Αυτοί οι 18 άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν στην στρωματοποιία και επίσης παρακολούθησαν και τα άλλα δύο modules του προγράμματος, τα soft και τα basic skills. Γενικά θεωρώ ότι τέτοιου τύπου προγράμματα όπως το CAP βοηθάνε πάρα πολύ στην ουσιαστική επανένταξη των κρατουμένων και συγκεκριμένα στο να αρχίζει η διαδικασία επανένταξής τους πριν ακόμα βγουν από το κατάστημα κράτησης. Πρώτα απ' όλα να αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην πορεία της ζωής τους να χτίσουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, πιο υγιή από κάθε άποψη, αλλά και να χτίσουν μία καινούργια ταυτότητα που βασίζεται σε αυτές τις υγιείς πτυχές και τις υγιείς ικανότητες. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είδαμε πραγματικά στην πάροδο των 2-3 μηνών που διήρκησε το πρόγραμμα την αλλαγή αυτή στην ταυτότητα και στην αυτοεκτίμηση των κρατουμένων να αλλάζει κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μας. Πιστεύω ότι η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα είναι ένας παράγοντας πρόληψης της υποτροπής, γιατί ουσιαστικά δίνει στον πρώην κρατούμενο και πρακτικά εφόδια, αλλά και μία ταυτότητα η οποία μπορεί να τον οδηγήσει σε πιο υγιείς τρόπους ζωής και άρα να μην υποτροπιάσει σε παλιότερα μοτίβα. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό τέτοια προγράμματα να έχουν μία συνέχεια και όχι να εφαρμόζονται με μία αποσπασματικότητα. Πολύ σημαντικός παράγοντας φυσικά για να συμβεί αυτό είναι πρώτα απ' όλα η διάθεση των ίδιων των καταστημάτων κράτησης, αλλά και η ύπαρξη μίας χρηματοδότησης που να μπορεί να στηρίξει τη συνέχεια τέτοιων προγραμμάτων. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ώστε σε μία συστηματική βάση να παρέχονται όλα αυτά τα εφόδια στους κρατούμενους για την προετοιμασία τους για την επάνωδο στην κανονικότητα. Είμαι από την πλευρά του Εργασιακού Συμβούλου υπεύθυνη για το κομμάτι των soft skills, των κοινωνικών δεξιοτήτων. Και αυτό είναι και το κομμάτι καινοτομίας του συγκεκριμένου προγράμματος. Δηλαδή, διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα των φυλακών στο γεγονός ότι διερευνήθηκε πού υστερούν τα προηγούμενα προγράμματα και αυτό ήταν που ήρθε και προσθέθηκε τώρα. Δηλαδή, τα προηγούμενα προγράμματα δίνανε περισσότερο έμφαση στο να μάθουμε μία τέχνη βγαίνοντας να την εφαρμόσουμε. Δεν είχε ρωτηθεί ούτε ο εκπαιδευόμενος αν αυτό που εκπαιδευόταν ήταν το αντικείμενο που θα του άρεσε και θα ήθελε να εφαρμόσει στη συνέχεια, αλλά ούτε και κανένας άλλος εκ των συμμετεχόντων. Αυτό ήταν διαθέσιμο, αυτό έκανα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, αυτό που χάρηκα στο πρόγραμμα ήταν το γεγονός ότι υπήρξε μια διερεύνηση εξ αρχής. Τι ήταν αυτό που θα τέριαζε καλύτερα στο προφίλ των συμμετεχόντων. Πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν παράλληλα με τις τεχνικές γνώσεις, τις γνώσεις τους πάνω σε θέματα επικοινωνίας λεκτικής. Πώς θα μπορέσουν να παρουσιάσουν στον δυνητικό τους πελάτη
το προϊόν το οποίο κατασκευάζουν, τις υπηρεσίες που παρέχουν. Άρα βελτίωσαν και τις λεκτικές τους ικανότητες. Παράλληλα όμως ιδιαίτερα σημαντικό ήταν ότι ανέπτυξαν κοινωνικές δεξιότητες. Έμαθαν πώς να συνεργάζονται σε ομάδα, έμαθαν πώς να μπορέσουν να αλληλεπιδρούν, να διαπραγματεύονται, να πουλάνε, να ψάχνουν και να έχουν μια κριτική σκέψη ώστε να διακρίνουν τι είναι το κατάλληλο για τον κάθε έναν από αυτούς που θα ζητήσουν τις υπηρεσίες τους, πώς θα μπορέσουν να συνεργαστούν με άλλα άτομα που θα βρεθούν στον ίδιο χώρο, είτε να πάρουν ηγετικές δεξιότητες και πρωτοβουλίες, είτε να είναι οι doers, αυτοί που θα υλοποιήσουν υπεύθυνα και έτσι με διάθεση συμμετοχική κτλ. Μέσα στην ομάδα. Μια άλλη καινοτομία του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ευρεία αξιολόγηση που έλαβε. Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπήρξε μια αξιολόγηση στην αρχή από τους συμμετέχοντες, προκειμένου να δούνε σε ποιο επίπεδο βρίσκονταν οι δεξιότητες τους, είτε οι τεχνικές είτε οι κοινωνικές, εφόσον εστιάζανε σε αυτές. Έδωσαν ένα στίγμα λοιπόν του που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή της έναρξης του προγράμματος και παράλληλα έγινε μια επιπλέον αποτύπωση με τη λήξη για να φανεί τελικά τι άλλαξε στην καθημερινότητά τους πέρα από τις γνώσεις που απέκτησαν. Εκεί λοιπόν πράγματι πήραμε μια πάρα πολύ θετική ανατροφοδότηση. Ήταν ένα πρόγραμμα που όπως οι ίδιοι παρουσίασαν και έτσι περιέγραψαν, τους βοήθησε να φύγουν μέσα από την καθημερινότητα, να ξεχαστούν, να γνωρίσουν καλύτερα τους ανθρώπους με τους οποίους βρισκόντουσαν εδώ και καιρό να συγκατοικούν στην ίδια πτέρυγα, να συμμετέχουν κοινωνικά στο φαγητό ή στο προάβλιο, στις υπόλοιπες εκδηλώσεις, αλλά να μην γνωρίζονται. Ήταν πολύ σημαντικό το κομμάτι ότι γνωρίστηκαν και αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους τα άτομα. Και αυτό ήταν που φαντάζομαι είναι και σημαντικό να συνεχίσει να υπάρχει σε όλες αυτές τις εκπαιδεύσεις των τροφίμων στις φυλακές. Η σημασία τους έγκειται ακριβώς στο σχεσιακό επίπεδο. Είναι μια καλή ευκαιρία να δουλέψουν πάνω στις κοινωνικές τους δεξιότητες και στο πώς σχετίζονται με τον κόσμο εκεί έξω, ενώ έξω από το δικό τους ατομικό πλαίσιο και περιβάλλον. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να δουν έμπρακτα πώς συνεργαζόμαστε, πώς αναμετριόμαστε με τις δυνάμεις μας και σε κοινωνικό επίπεδο και πρακτικά. Εγώ, Φιλιππίνη, συντόνιζα το πρόγραμμα στις φυλακές ανηλίκων του Αυλώνα. Ναι, μάλλον όχι ανηλίκων. Αποφασίσαμε ότι τα παιδιά θα κάνουν εργαστήριο τεχνικών μηχανολογίας παιδικής ασφάλειας. Είμαι ταυτόχρονα υπεύθυνη για την ψυχοεκπαίδευση αναφορικά με τις κοινωνικές τους δεξιότητες και πήραν και μαθήματα γλώσσας για να μπορούν να καταλάβουν τους συγκεκριμένους όρους, τις συγκεκριμένες τέχνες, τεχνικές κτλ. Οπότε αδράξαμε αυτή την ευκαιρία. Οι άνθρωποι πρώτα μπήκαν σε μια διαδικασία να εκτιμήσουν τις δυνάμεις τους, να εκφράσουν τις επιθυμίες τους, τις ανάγκες τους. Τους άρεσε και πάρα πολύ το αντικείμενο έτσι κι αλλιώς. Οπότε εμπνεύστηκαν μέσα από αυτό και ενεργοποιήθηκαν πάρα πολύ. Και όλη αυτή η διαδικασία της ενεργοποίησης, της τριβής με το συγκάτοικο, το συνάνθρωπο, η φροντίδα για καταστάσεις κρίσιμες, είναι αυτή η πραγματική προσφορά τέτοιου τύπου προγραμμάτων. Επιπλέον, ωφέλη αυτών των προγραμμάτων, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα έπρεπε να συνεχίζονται, να εδραιώνονται σε μια, ας πούμε, ιστοδυναικές βάση, να μην είναι τόσο βραχυπρόθεσμα, είναι οπωσδήποτε τόσο η αποτροπή των υποτροπών, γιατί οι άνθρωποι επενδύουν σε ένα στόχο, αρχίζουν και οραματίζονται, αποκτούν, δημιουργούν ένα προσωπικό όραμα, το οποίο ξαφνικά τους αποταυτίζει από εκείνη τη στιγματιστική ταυτότητα του κρατούμενου, του ας πούμε εγκληματία ή παραβατικού κτλ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκτός ότι διαθίζει την ταυτότητά τους, τους δίνει και έμπρακτα ένα όραμα, μια προοπτική για πράγματα τα οποία άπτονται της προσωπικότητάς τους και μπορούν κάτι να τα κάνουν. Ένα επιπλέον όφελος, πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το οποίο επιδιώκεται σε επίπεδο πανευρωπαϊκό αυτή τη στιγμή και αυτό που εκτιμήσαμε και εμείς πολύ στο πρόγραμμα και το χρειαζόμαστε και ως χώρα, είναι η άμεση σύνδεση των δεξιοτήτων που διδάσκονται
κατά τη διάρκεια της κράτησης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις πραγματικές. Γιατί έχουμε στην Ελλάδα, Φερρυππίν, όλη την καλή διάθεση και δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διαβίου εκπαίδευση. Οπότε όλο αυτό συνεχίζεται και αφορά και στους κρατούμενους και στις κρατούμενες της χώρας. Ωστόσο, δεν έχουμε ακριβώς εικόνα των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Σίγουρα είναι σημαντικό ένας κρατούμενος να σπουδάσει όπως να το θέλει, βοηθάει στις υποτροπές, τις αποτρέπει, τις προλαμβάνει πολύ καλά όλα αυτά, λιένει τις γωνίες των προσωπικότητων, όμως το να μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει μια πιστοποίηση με την οποία θα μπορεί αργότερα να εργαστεί, απευθείας αποφορτίζει σε θεσμικό επίπεδο, σε κρατικό επίπεδο το μηχανισμό, έχει δηλαδή και ένα πρακτικό όφελος, πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και είναι υψής της ανάγκης και σημασίας και η συνέχιση του προγράμματος.